ουσία ζητάτε λοιπόν να συνεχίσετε να κυβερνάτε για να βρείτε άλλα μέτρα, όχι ισοδύναμα, άλλα μέτρα για να απαλύνετε αυτό το βαρύ πακέτο το οποίο μας επιβλήθηκε. Σας λέω, για να κάνουμε πιο δίκαιη την κατανομή των βαρών, να κάνουμε πιο ανώδυνη την εφαρμογή αυτών των μέτρων και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος να υπερβαίνει όσο μπορεί αυτή τη συμφωνία. Δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι, και έχει και στοιχεία αντίφασης. Ναι. Είναι μια δοκιμασία. Αυτό αλλά ξέρετε λέτε, κάτι, μισό λεπτό. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό το λέω και σε όσους από τους συντρόφους μας κάνουν μια κριτική. Δεν μπορεί η αριστερά να έχει πρόταση όταν η ανεργία είναι στο 8% και η ανάπτυξη στο 3-4. Πρέπει να δοκιμαστεί και στις σημερινές συνθήκες της υψηλής ανεργίας, της ύφεσης, έτσι ώστε αυτά, να μπορέσει να Σκουλέτη, πάρει να μέτρα πω, που να αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Διότι, έτσι ακριβώς. Να σας πω, αυτά, διότι παλιά, το έλεγε και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος αυτό, έλεγε παιδιά, τα εφαρμόζουν. Ναι, αλλά έλεγε κάτι άλλο, το, να σας το θυμίσω. Αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, πρέπει να το ανακαλύψουμε, μας λέγανε. Ναι, καλά, εντάξει, τα λέγανε και αυτά. Ναι, ναι, άρα δηλαδή, όχι απλώς υπερασπιζόταν, ναι. Είχε υιοθετήσει. Όμως η χρονική σειρά ήταν η εξής. Μόνο που δεν το είχαν παιδιά, βαφτίσει, δηλαδή. Να εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα. Και αν εφαρμοστεί και εφαρμοστεί θετικά, τότε θα έχουμε ένα οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο θα αποβεί προς όφελό σας. Εσείς δεν λέτε αυτό. Ότι παιδιά να εφαρμόσουν το 3 χρόνια το μνημόνιο και μετά το αποτέλεσμα θα είναι προς όφελος του κόσμου. Εσείς λέτε παράλληλα με το μνημόνιο να γίνουν και άλλα πράγματα. Ακριβώς. Έτσι. Και θα σας έλεγα ότι θα πρέπει να δημιουργούμε τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από τις πολιτικές λιτότητες, η οποία είναι αυτές που στηρίζουν τα μνημόνια. Mm-hmm. Κύριε Σκουλέτη, όταν είπε ο Πρωθυπουργός ότι προσγειωθήκατε. Ανώμαλα. Δεν ξέρω. Λίγο ανώμαλα. Όταν είπε ότι προσγειωθήκατε. Αυτό, εμένα, το μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια, στο προσγείωση πήγε σε εσάς. Προσωπικά. Προσωπικά, ναι. Με ποια έννοια προσωπικά. Δεν ξέρω να πετάω. Είχατε την ειλικρίνεια να πείτε από τότε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε το Υπουργείο Εργασίας, ότι κύριε, το μισθό, ας πούμε, το περίφημο, με το μισθό που είχατε υποσχεθεί, θα το κάνουμε σε 2 δόσεις, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εν τέλει, ούτε σε 2 δόσεις θα γίνει αυτό. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είχατε την ιδέα να πείτε ότι η 13η σύνταξη θα το δούμε να το κάνουμε αυτό. Θέλω να πω ότι η προσγείωση ήταν κάπως ανώμαλη. Σε σχέση με αυτά που είχατε υποσχεθεί και με την κατηγορηματικότητα που τα είχατε υποσχεθεί ως κόμμα εννοώ. Εξάλλου αυτή είναι και η κριτική που σας κάνουν και που σας κάνει και η αριστερή πλατφόρμα τώρα. Θέλω να σας κάνω κάποιες επισημάνσεις με τις οποίες θεωρώ ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς και οι περισσότεροι. Πρώτα απ' όλα, ότι είναι αδύνατον να βάλεις το εργαλείο της δημόσιας διοίκησης να δουλέψει διαφορετικά όταν επί 30-40 χρόνια δούλευε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ανεξάρτητα αν αυτοί που το είχαν στα χέρια τους ήταν γαλάζιοι ή πράσινοι. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε αυτό έτσι, που λέτε. Ακριβώς. Δεύτερον. Μόνο που εσείς έμοιαζε να το συσχετισμοί... αυτό. Εσείς το κόμμα σας, δηλαδή, όταν λέγατε ότι θα τα ανατρέψουμε όλα και θα τα κάνουμε μόνο και τα φτιάξουμε όλα. Δεν είναι αυτό. Διότι πλάι, ας το πούμε έτσι, στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν ήταν μαξιμαλιστικό σε αυτά που έλεγε. Διότι πατούσε στις συγκεκριμένες ανάγκες και αναγκαιότητες. Δεν ήταν κάτι το να το λες, ας πούμε, στον κόσμο ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει ανάγκη ο κατώτατος μισθός να ανέβει. Δεν είναι κάτι τρελό. Όχι. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Άσχετα αν δεν μπορείς να το κάνεις. Άσχετα. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τους συσχετισμούς. Οι οποίοι συσχετισμοί είναι αυτοί που τελικά σφραγίζουν τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Και οι συσχετισμοί ήταν αυτοί που ήταν και εξακολουθούν και είναι σε ένα μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, οι οποίοι τελικά διαμόρφωσαν. Τελικά είχατε κάνει λάθος, ας πούμε, στην ανάγνωση των συσχετισμών. Δεν θα έλεγα λάθος, διότι ποτέ δεν είπαμε ότι έχει αλλάξει η Ευρώπη. Υπερτιμήσαμε αλλά... τις δυνάμεις μας ως χώρα. Θα σας πω. Μπορεί να υποτιμάς ορισμένα πράγματα όταν τα φαντάζεσαι, τα προβλέπεις σε σχέση με το όταν τα έχεις απέναντί σου, όταν τα ζεις. Αλλά νομίζω, να σας το πω με έναν άλλο τρόπο, δεν ήταν χαμένος ο αγώνας που έδωσε η ελληνική πλευρά. Δεν ήταν χαμένοι αυτοί οι μήνες. Και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη εγγραφή. Ναι. Και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Να σας το πω αλλιώς. Mm-hmm. Να σας πω κάτι που ίσως είναι η πιο ακραία στιγμή της αντιπαράθεσης μας. Το δημοψήφισμα. Εάν δεν είχε γίνει το δημοψήφισμα του 62%, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι θα είχε υλοποιηθεί το σχέδιο Σόιμπλε για Brexit. Το σχέδιο Σόιμπλε ήταν αυτό που ανάγκασε τους Ευρωπαίους να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε αναγκασμένοι τελικά
να βρούμε μια συμφωνία η οποία είναι τεροβαρής, είναι υπέρ των δικών του συμφερόντων με τον Τσίπρα. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Συγγνώμη τότε, αλλά τότε. Το λέγαμε λίγο πριν έρθετε. Γι' αυτό σας το είπα, για να σας ερεθίσω και να κάνουμε ρεθίσετε, διάλογο. Το λέγαμε λίγο πριν έρθετε. Αλλά τότε ο υπουργός που βάλατε, ο υπουργός οικονομικής, είπε χθες ότι προδώσατε και το δημοψήφισμα και το 62% για τον ελληνικό λαό. Εντάξει, ανάγνωσή του είναι αυτή. Ναι. Δεν συμφωνώ. Προφανώς δεν συμφωνείτε, αλλά θέλω να πω ότι. Φωνάχτε τον μια μέρα στο Μέγκα να σας τα πει. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό θα ήταν ευκολότερο αν είμαστε γαλλικό ή εγγλέσκο κανάλι. Θα έρχονταν πιο γρήγορα. Εντάξει. Τώρα αυτό όμως δεν αποτελεί απάντηση επί της ουσίας για. Γιατί του είχατε δώσει, ο Τσίπρας δηλαδή, του είχε δώσει ένα βαρύ πράγμα έτσι. Για να λες τώρα εντάξει, πες, δεν ξέρω τι λέει. Ρώτησε τον. Υπάρχει θέμα με τον Βαρουφάκη και με τη ζωή υπάρχει θέμα. Να σας το πω, θεωρώ ότι οι απόψεις του Γιάννη του Βαρουφάκη περί των οικονομικών είναι σοβαρές. Σ' αρέσει να τον ακούς, κάτι παίρνεις να τον ακούς. Δεν έχω εμπιστοσύνη στους πολιτικούς του χειρισμούς και στην πολιτική του ανάλυση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξέρετε, δεν κάνουν όλοι για όλα. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Γιατί το πρόβλημα που εμφανίζεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, το ότι φεύγουν από τις οργανώσεις, στελέχη. Έφυγε και ο γραμματέας. Έφυγε ο γραμματέας, που είναι σοβαρό πράγμα. Έτσι. Διάφοροι βουλευτές. Παρετήθηκε, δεν είναι. Παρετήθηκε. Νομίζω απόλυτα σαφές. Παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα. Ναι, αλλά εκφράζοντας πολιτικές διαφωνίες. Δεν είπε εκφράζοντας πολιτικές διαφωνίες και μια προσωπική στάση σε μια δύσκολη στιγμή. Όταν έφυγε από τη θέση του γραμματέα. Παρετήθηκε. Το ίδιο λέω. Όταν δεν έχει φύγει από την πολιτική γραμματεία. Ασφαλώς. Ούτε έχει μια επιλογή εκτός κόμματος. Ούτε προείσταται καμιά κίνηση η οποία λέει για μην ακολουθήσετε. Ακριβώς. Όχι. Όλο αυτό. Στην κυριολεξία και όλα. Πηγαίνει και πάει στρατό. Φαντάρος. Φεύγει για το στρατό. Αλλά δεν είπε φεύγω πάω φαντάρος επειδή πάω φαντάρος παρετούμε. Είπε έχω πολιτικό σε μια επιστολή με εχμές και κατά του κυρίου Τσίπρα και κατά του κυρίου Λαφαζάνη. Αυτός είναι ο δημοσιογραφικός τίτλος, τον είδα. Μια άποψη κατέθεσε. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, την πέσει πρωί-πρωί η Αυγή το γράφει. Ναι, το διάβασα, γι' αυτό σας λέω. Το λέω για. Λοιπόν, να σας πω. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι είχαν ψηφίσει τη συμφωνία. Όχι να πάνε το Λαφαζάνι, να πάνε στην Λαϊκή Ενότητα. Οι οποίοι τώρα λένε δεν κατέβαινουν. Είναι τρεις-τέσσερις αβέχτες. Όπως νομίζω ότι δεν είχαν ψηφίσει, ήταν στο παρόν οι περιπτώσεις. Α, ήταν στο παρόν όλοι αυτοί. Ναι. Οι οποίοι είπαν δεν κατεβαίνουμε τώρα, δεν θέλουμε να κατέβουμε. Ο γραμματέας. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα ότι δεν μπορείτε να πείσετε στελέχη σας, ρε παιδί μου. Ήταν μέσα, ας πούμε, στον πυρήνα. Αυτό θα φανεί πολύ σύντομα και θα φανεί στην κάλπη. Εμένα η αίσθησή μου. Μένει, ας πούμε, να δούμε, μάλιστα τώρα που μαζεύεται ξανά ο κόσμος, είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του οργανωμένου κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, της σημερινής ηγεσίας. Το κόμμα που δημιουργήθηκε, το καινούριο κόμμα, από την αριστερή πλευρά, θεωρείται ότι είναι κόμμα της δραχμής. Ως ένα μεγάλο βαθμό έτσι αυτό προσδιορίζεται. Ξέρετε, εάν καθίσουμε τώρα στο τραπέζι και μας βάζατε, ας πούμε, στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και από το νέο σχηματισμό, την Λαϊκή Ενότητα, σε πάρα πολλά πράγματα θα βρίσκατε κοινά σημεία. Υπάρχει όμως στον πυρήνα του, στην κεντρική του ιδίως έκφραση, μια μεγάλη διαφορά. Και ξέρετε, αυτή η διαφορά δεν είναι δευτερεύουσα και δεν έχει να κάνει σε σχέση με τη συμφωνία, με το περιεχόμενο. Νομίζω ότι είναι βαθύτερη. Είναι μια στρατηγική διαφορά. Ναι. Μια διαφορά που υπήρχε από το παρελθόν. Αυτό είναι ένα θέμα. Προσπαθούσαμε και στο παρελθόν να το δώσουμε. Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν αντιφατικό όμως να είσαστε ένα κόμμα, να προχωράτε, να παίρνετε την εξουσία και το 1 τρίτο ή το 1 δεύτερο ή το 1 τέταρτο. Δεν έχει σημασία. Δεν μπορώ να το καθορίσω εγώ τώρα αυτό. Να πιστεύει σε αυτή την ουσιαστική. Στον ουσιαστικά διαφορετικό δρόμο. Δεν ήταν αντιφατικό. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πείραμα ενοποίησης διαφορετικών στρατηγικών προσεγγίσεων εντός της αριστεράς. Αυτό περπάτησε ως ένα βαθμό. Ναι, αλλά ό,τι άφησε πολλά πράγματα απ' έξω. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι η ανατολή και η δύση. Δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα του νομίσματος. Όταν λέω στρατηγικές διαφορές, αναφέρομαι σε βαθύτερες αναγνώσεις που παραπέμπουν σε διαφορές προηγούμενων δεκαετιών. Ναι, δεν είναι ανατολή και δύση όμως η διαφορά. Ανατολή και Δύση, όχι. Γιατί μιλάμε για δυνάμεις εντός της αριστεράς. Το εντός Ευρώπης και εκτός Ευρώπης με δραχμή. Το εντός Ευρώπης και εκτός Ευρώπης δεν έχει να κάνει μόνο με τη νομισματική
όχι, διαφορά. Όχι, λέμε κόμμα με τη διαφοροποίηση του επίπεδου του νομίσματος. Έχει να κάνει σε σχέση με πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, αν θεωρείς ότι για την Ελλάδα ο ιστορικός χώρος αναφοράς της, το πεδίο των κοινωνικών συγκρούσεων, των συμμαχιών, των παρεμβάσεων, είναι η Ευρώπη ή όχι. Αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με μια άλλη διαφορά, που ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία. Το αν θεωρείς ότι στις δεδομένες συνθήκες, ποιες είναι οι συνθήκες αυτές, η ηγεμονία του ακραίου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, υπάρχουν δυνατότητες για την αριστερά να δρά, να βάζει στόχους, να κερδίζει πράγματα, να κάνει βήματα πίσω, να κάνει βήματα μπρος. Δηλαδή η αντίληψη. Αν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ή απλώς κάθεσαι. Αλλάζει γήπεδο και φεύγει. Αλλάζει γήπεδο, αθροίζεις. Φεύγεις από το χόρτο και πας στο. Εκφωνείς μια ρητορική κριτικής και μόνο και υποτιμάς τους καθημερινούς αγώνες για την κατάκτηση συγκεκριμένων πραγμάτων. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά ιστορικού χαρακτήρα και ιστορικών διαστάσεων. Ναι. Εντός αριστεράς. Λοιπόν, να σας πάω τώρα λίγο στο δικό σας το τομέα, διότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει το θέμα με τις σκουριές που είναι πολύ ανεβασμένο. Ναι, ναι. Επειδή δεν έχω καταλάβει. Επειδή έχουν και ταμπουρωθεί και μέσα κάποιοι άνθρωποι, έβλεπα χθες καμιά τριανταριά είναι ταμπουρωμένη κλπ. Σε μία στοά μέσα. Να σας πω, οι σκουριές θα κλείσουν. Κλείσαν εντελώς. Έχουν κλείσει κατά το ίμιση. Τι ακριβώς έχει γίνει. Καταρχήν έχουν ανασταλεί εκείνες οι μελέτες βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί άδειες για έργα στις σκουριές και σε ένα μέρος που αφορά την Ολυμπιάδα. Εκεί είναι τρία τα μεταλλεία. Μάλιστα. Οι σκουριές που γίνονται κάποιες προεργασίες, η Ολυμπιάδα και το Μαδέμ Λάκκο. Στο υπόλοιπο μέρος του συνολικού έργου επιτρέπονται οι εργασίες, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει η εταιρεία και οι εργαζόμενοι, ίσως κακά πληροφορημένοι, ότι εμείς παγώσαμε όλες τις εργασίες εκεί. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι, επειδή είναι ιδιοκτήτες κιόλας των μεταλλείων αυτών, έχουν και υποχρεώσεις ακόμη και να κλείσει. Πες ότι χρεοκοπεί η εταιρεία, δεν μπορεί να αφήσεις ένα ορυχείο, μια ολόκληρη στοά, η οποία πηγαίνει χιλιόμετρα μέσα στο βουνό έτσι. Είσαι υποχρεωμένος να τη συντηρείς. Εκεί υπάρχουν, καθώς κάνεις τις γεωτρήσεις, τις εξορίξεις, βγαίνουν νερά, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, άρα έχουν υποχρεώσεις. Δηλαδή, άντε το έκλεισα και έφυγε. Ακριβώς. Δεύτερον, στην επιχείρηση αυτή απασχολούνται γύρω στους 1.800 ανθρώπους συνολικά και απευθείας απασχολούμενοι και γύρω-γύρω και οι εργολάβοι. Ναι. Άρα δεν είναι αληθές πάλι ότι μιλάνε για 2.000 εργαζομένους που απασχολούνται στην εταιρεία. Οι εργολάβοι δουλεύουν με τις εργολαβίες τους κάποιες μέρες, κάποιες άλλες κτλ. Τι γίνεται όμως. Αυτά είναι η περιγραφή της εικόνας. Εμείς είχαμε μπροστά μας μία σύμβαση. Γιατί το πήρε η Ελτοράντο, όνομα και πράγμα, ελληνικός χρυσός, το έργο αυτό, διότι υποσχεθήκανε ότι θα παράγουν χρυσό με έναν ακίνδυνο για το περιβάλλον τρόπο και λόγω της παραγωγής του χρυσού θα μπορεί το ελληνικό δημόσιο, φορολογώντας το παραγόμενο προϊόν, να έχει περισσότερα έσοδα. Αυτό ήταν που έκανε ελκτική την πώληση στην Ελτοράντο της συγκεκριμένης περιοχής. Είχε διάστημα τα πρώτα τρία χρόνια που ξεκίνησε υποχρέωση να παρουσιάσει αυτόν τον ασφαλή, ακίνδυνο για το περιβάλλον τρόπο μεταλλουργίας, παραγωγής χρυσού. Δεν το έκανε. Ειδοποιήθηκε από το Υπουργείο. Κύριε, έχετε αναλάβει μία υποχρέωση. Απαντάει. Ναι, αυτόν τον τρόπο εμείς τον έχουμε κάνει πειραματικά σε κάποια εργαστήρια στη Φιλανδία. Το γνωρίζαμε αυτό, τους απαντάει το Υπουργείο, αλλά είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε επί τόπου για να ξέρουμε τι γίνεται. Υπάρχουν κανόνες. Εξάντλησε λοιπόν όλα τα περιεχόμενα. Και τραβήξατε τις άδειες. Και είπαμε λοιπόν, θα μπορούσαμε, ξέρετε κάτι, να καταγγείλουμε τη συνολική άδεια του έργου και να σταματήσουν τα πάντα. Δεν το κάναμε. Αυτό λέω, άρα. Και τους προειδοποιούμε. Προσέξτε να τους προειδοποιούμε. Ανακαλούμε τις άδειες. Έχετε ένα χρόνο καιρό για να μας παρουσιάσετε αυτό το οποίο είστε δεσμευμένοι να παρουσιάσετε. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ίσως πιο ακόμη. Στο μεταξύ, περιβαλλοντικά. Γνωρίζουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ότι παρανόμως εξάγονται από το λιμάνι Θεσσαλονίκης με τα λεύματα τα οποία είναι άκρως τοξικά, ενώ ήταν υποχρέωση της εταιρείας να φτιάξει δικό της λιμάνι στο Στρατόνι και εκεί να τα εξαγάγει στην Κίνα, στη γνωστή περιοχή που έγινε το ατύχημα τώρα και είχαμε τους νεκρούς. Διότι μιλάμε για επικίνδυνα προϊόντα τα μεταλλευτικά, τα οποία μόλις έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα δημιουργούν τοξικές ουσίες άκρως επικίνδυνες. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και θα σας πω και κάποια που αφορούν αναπηρίες του ίδιου του Υπουργείου και των υπηρεσιών. Δεν μπορεί να έχουν πάει για επιτόπιες έρευνες και ελέγχους εδώ και 1,5 μήνα και να μην έχουν βγει τα πορίσματα. Εκεί κάτι τρέχει.
Το ψάχνουμε. Τι, τους πληρώνει η εταιρεία τους? Δεν ξέρω. Αυτούς, μπορεί να μην επαρκούν οι άνθρωποι. Mm. Μπορεί χίλια δύο πράγματα. Να σας πω. Αλλά εγώ ως προϊστάμενος, πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου, οφείλω αυτά να τα πω. Ναι. Έχω υποχρέωση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στην ευθύνη που έχω να λάβει, να υπερασπίζομαι το δημόσιο συμφέρον, ωραία, το περιβάλλον, τις ζωές εκεί πέρα και προφανώς και την εργασία. Αλίμονο να πάμε και να πούμε περιβάλλον ή εργασία, ποιος θα κερδίσει. Αλίμονο. Ναι, εντάξει. Άρα λέτε, για ένα χρόνο λοιπόν, τους είπατε ότι μέσα σε ένα χρόνο, για ένα χρόνο έχουν ανασταλεί άδεστα συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, λέμε ότι. Εκτός αν παρουσιάσουν σε τρεις μήνες. Αναστέλνουμε, βέβαια, και μια εβδομάδα. Μάλιστα. Και μια εβδομάδα. Μαθαίνουμε, λέει, ότι θα προσφύγει νομικά. Ας προσφύγει νομικά. Άρα. Οι εργαζόμενοι, γιατί χρησιμοποιούνται σαν σπίτια, γιατί εκβιάζονται. Γιατί πρέπει να χάσουν τη δουλειά. Καταρχήν, δεν χάνουν τη δουλειά τους. Και αν χάσουν τη δουλειά τους, την ευθύνη την έχει η εταιρεία. Θέλετε λοιπόν στην Ελλάδα να λειτουργούμε έτσι? Οι εταιρείες να μην σέβονται τις υποχρεώσεις. Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται σαν σπίδα. Όλοι οι περιβαλλοντολογικοί και άλλοι όροι που θέλει ο νόμος πρέπει να τηρούνται 100%. Δεν το συζητούμε. Απλώς οι εργαζόμενοι πήραν χαρτί που λέει η διαθεσιμότητα. Καταρχήν. Κακώς το πήραν το χαρτί, λέτε εσείς. Όσοι δεν απασχολούνται στις συγκεκριμένες περιοχές που αναστάλησαν εργασία, ναι, είναι παράνομο. Και αν προσφύγουν, τους το λέω και τώρα αν μας ακούνε, αν προσφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας, θα δικαιωθούν. Παρανόμως. Η εταιρεία έχει δώσει χαρτιά διαθεσιμότητα στο σύνολο των εργαζομένων. Ωραία. Να σας πω, θα ήθελα όμως και ένα σχολιασμό στο εξής. Προχθές έγινε ολόκληρη φασαρία εκεί με τα ΜΑΤ και αυτό που η αλληλέγγυη και όλα αυτά. Συνελήφθησαν κάποιοι από την αστυνομία και οι 70 από τους 74-75 που φύγανε. Άρα τι δείχνει αυτό? Ήταν ξένοι. Τι δείχνει αυτό? Δεν ξέρω. Προφανώς δείχνει ότι τουλάχιστον η πορεία στο μέρος αυτών των ατόμων δεν είχε καμιά σχέση με τους κατοίκους και αυτοί οι οποίοι με συνέπεια. Έτσι, αντιμάχονται. Και αυτή τι είναι αυτή, ρε παιδί μου, οι ξένοι που έρχονται? Δεν ξέρω, μην με ρωτάτε εμένα. Μην με ρωτάτε. Ποιο, δεν ξέρω ποιο μπαίνει από τα σύνορα και τι έρχεται να κάνει. Όχι, λέω ότι αυτό το κίνημα το τεράστιο, το που κάθε τόσο κτλ. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι τα επεισόδια δεν εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον την πολιτική τη κυβέρνηση που είναι αυτή που σα είπα, τη υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Ξέρετε, και ένα τελευταίο για να κλείσουμε από αυτού. Είναι διαφορετικό εάν η βούλησή σας είναι, παιδιά, εδώ θα τηρηθεί ο νόμος μέχρι κεραίας, αλλά θέλουμε να δουλέψει το μεταλλείο για να δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά να είναι όλα νόμιμα, καθαρά, έντιμα, σίγουρα, ή εάν πίσω από αυτό είναι να το λουκετιάσετε. Έτσι, υπάρχει διαφορά. Αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί και ο εργαζόμενος που ακούει δεν είναι σόι και καλά εναντίον του σκουλέτη, που είναι τώρα στις το άμεσα. Θέλει να ξέρει όμως, δηλαδή, εάν πιστεύει αυτός. Ότι εσύ για κάποιους πολιτικούς όρους ιδεολογικούς δεν, δεν βάλαμε λουκέτο ούτε καν προσωρινό στο σύνολο των μεταλλείων και των χώρων εκεί πέρα και των εργασιών. Ούτε προφανώς είναι η διάθεσή μας αυτή που λέτε. Δεν είναι αυτή. Η πρόθεση μπορούσε... λοιπόν είναι να τηρηθούν οι όρια, να δουλεύουν τα πράγματα όπως πρέπει. Ακριβώς. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Εντάξει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Με τις λίστες τι θα γίνει, πότε θα ολοκληρωθούν και με ποιες διαδικασίες? Και τυπικά ξέρουμε. Δεν διαλύθηκε η Βουλή. Θα διαλυθεί. Εγώ νομίζω πάντως ότι στις λίστες πρέπει να αποτυπωθεί αυτή η ευρύτατη απήχηση που σήμερα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να βρει την αντανάκλασή της αυτή η απήχηση στη σύνθεση των λιστών. Με νέα πρόσωπα. Και όταν λέω νέα πρόσωπα, εννοώ όχι ηλικιακά μόνο. Νέα πρόσωπα τα οποία είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, στον κοινωνικό τους χώρο. Συμβολίζουν κάτι νέο και άφθαρτο. Αυτό που λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ανθόκηπος με διάφορες απόψεις και λογικό είναι, παιδιά, κτλ. Θα είναι τώρα με τους καινούργιους βουλευτές ή οι καινούργιοι βουλευτές πρέπει να είναι στοιχισμένοι? Παιδιά, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει μια επιλογή. Αυτό θα είναι. Τουλάχιστον όσοι μπουν μέσα εκ προημίου στηρίζουν οτιδήποτε και ψηφίζουν οτιδήποτε. Τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Η συμμετοχή σε ένα κόμμα και προφανώς στις λίστες αυτού του κόμματος σημαίνει και πολιτική δέσμευση στη βάση ενός προεκλογικού προγράμματος. Αυτό θα συζητήσουμε. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα γίνει μια πανελλαδική συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή όπου θα εγκριθούν βουλευτών. Και υποψηφία, ας πούμε. Όχι. Πολιτικά. Το πρόγραμμα, το προεκλογικό πρόγραμμα. Βουλευτών, μελών Κεντρικής Επιτροπής και το συνόλου των μελών των Ομαρχιακών Επιτροπών. Μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο σώμα από όλη την Ελλάδα. Όπου θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Μιας και τώρα μας ενημερώνουν από το κοντρόλ ο κ. Καλατζής ότι ο κ. Παπαδημούλης έκανε ένα tweet που λέει ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει στα ράτα για την επόμενη μέρα.
να κάνω και εγώ μια ερώτηση για την επόμενη μέρα. Με ποιους θα κυβερνήσετε, αν είσαστε πρώτο κόμμα, έχετε αποκλείσει κάποιους, έχετε προτιμάτε κάποιους άλλους, υπάρχει κάποιο σχέδιο? Παρότι είναι βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει πρώτα να δει κανείς τα νούμερα, τα ποσοστά. Αλλά λέμε τώρα, είσαστε πρώτο κόμμα και θα, δεν έχετε αυτοδυναμία. Λέμε ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι ότι έχετε αυτοδυναμία. Ναι. Το τρίτο σενάριο είναι να μην είσαστε πρώτο κόμμα. Για να τα λέμε όλα τα σενάρια. Αλλά λέμε τώρα το ένα πιθανό κατά τους δημοσκόπους ότι είσαστε πρώτο κόμμα. Ναι. Με ποιους θα κυβερνήσετε, τι θα κάνετε? Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Δεύτερον, οι συνεργασίες και δι σε κυβερνητικό επίπεδο για να είναι πολιτικά αφαιρέγγιες και αξιόπιστες πρέπει να βασίζονται σε μια υπαρκτή προγραμματική σύγκληση. Να υπάρχει ένας κοινός τόπος. Αξιολογώντας τα πράγματα έτσι όπως είναι. Όπως είναι τώρα. Εγώ δεν βλέπω αυτή την πολιτική αξιοπιστία με τις δυνάμεις όπως το Ποτάμι, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή φαντάζομαι, ότι, επειδή φαντάζομαι ότι εκεί θέλετε να το πάτε. Εκεί είναι όλοι και ο Καμένος. Ο Πάνος. Δεν είναι άλλοι. Ναι, προφανώς με τον Καμένο. Ούτως ή άλλως έχουμε συνεργαστεί ναι. και θεωρώ σε γενικές γραμμές θετική. Με τους συντρόφους σας που φύγανε. Αυτό το πρόβλημα φαντάζομαι δεν είναι δικό μας, είναι δικό τους. Καλά, είναι και δικό τους προγράμματος, αλλά και εσείς και δεν είναι δικό σας πια. Θα είναι τελείως σχιζοφρενικό είσαι στην κυβέρνηση να φεύγεις, να έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτή η επιλογή σου και ταυτόχρονα μετά τις εκλογές. Θα τους τρελάνουμε όλους τελικά, άμα γίνεται έτσι. Η άποψη σας όμως ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τον Πασόκ, με τον Ποτάμι, τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, πιθανόν να οδηγεί σε επανάληψη των εκλογών. Αυτό το θεωρείτε ως ενδεχόμενο ή το αποκλείεται και αυτό και πρέπει να βρεθεί λύση? Νομίζω ότι πρέπει να το αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό πια υπάρχει μια... Κάποια πράγματα έχουν και τα ωριά τους. Ναι. Αυτά τα γνωρίζει όμως ο κόσμος και θεωρώ ότι θα ψηφίσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε εμπλοκές. Εσείς ως παραγωγικής ανασυγκρότησης που ασχολείται με την οικονομία γενικότερα κτλ. Αυτά τα capital control που μπλοκάρουν το σύστημα, όσο και αν σιγά πότε θα τελειώσουν? Τι λέει το σχέδιό σας, ας πούμε, χοντρικά? Ναι. Εντάξει. Αυτά κυρίως ασχολούνται με αυτά οι στενά του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά σας αφορά και εσάς το Υπουργείο, σας εμένα. Προφανώς, όλο τον κόσμο αφορά και εσάς, αφορά και εμένα και όλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό έγινε για λόγους προστασίας του ίδιου του τραπεζικού συστήματος, όχι, δεν εννοώ των μετόχων και των τραπεζιτών, εννοώ κυρίως των καταθετών. Όσες καταθέσεις έχουν απομείνει και όσοι τις έχουν εδώ και δεν τις βγάλανε έξω. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πάει παράλληλα με το σχέδιο για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Θεωρώ δηλαδή ότι στο ορατό μέλλον θα έχουμε μια επιτυχή κατάληξη αυτή η ανακεφαλοποίηση. Μπορεί να χαλαρώσουν κι άλλο ή να... Ναι, να καταργηθούν. Να καταργηθούν. Ακριβώς. Πάντως έχει κάνει μεγάλη ζημιά όλη αυτή η ιστορία στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες, του μαγαζιά, στο εισαγωγείς. Παρόλο ότι πολλά πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί. Σε σχέση με το. Καλά, η κατάσταση ήταν εφιαλτική πριν από λίγο καιρό. Τώρα μπορεί να έχουν ομαλοποιηθεί, αλλά δεν έχουν στρώσει τα πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα με τα μαγαζιά, το ξέρετε αυτό, με τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, πιστεύω. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις επόμενες κινήσεις σας και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Πάμε.